Παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για Παράβαση Καθήκοντο ο Πρίτανη του Καποδιστριακού Θεοδόση Πελεγρίνη, καθώ το Υπουργείο Παιδεία διαπίστωσε αδυναμία του να ασκεί στα καθήκοντά του και να εφαρμόσει αποφάσει συγκλήτου. Ο Υπουργό Παιδεία Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο δήλωσε. Σε αντίθεση με του άλλου επτά Πριτάνη των Πανεπιστημίων που επηρεάζονται από το μέτρο τη διαθεσιμότητα, ο Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνη κρατά το ίδρυμα κλειστό με την απραξία του και την αδυναμία του να εφαρμόσει αποφάσει συγκλήτου και προσθέτει. Γι' αυτό παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντο, γιατί οι πράξει και οι παραλήψει του έδειξαν τη λειτουργία και το κύριο του Πανεπιστημίου. Εάν τελικώ αποπεμφθεί ο κύριο Πελεγρίνη, θα πρόκειται για πρώτη φορά που ένα πρίτανη θα τεθεί εκτό καθηκόντων. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι είναι το γεγονό ότι παρότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει κλειστό επί τρει μήνε και μολονότι ο Υπουργό Παιδεία τον κάλεσε να αναλάβει τι ευθύνε του, ο κύριο Πελεγρίνη μετέβη στο Παρίσι όπου πρωταγωνίστηκε σε θεατρική παράσταση. Ο Υπουργό Παιδεία επισημαίνει ότι διάλογο με του διοικητικού υπαλλήλου μπορεί να γίνει μόνο υπό την προπόθεση ότι θα είναι στι θέσει του. Την αντίδραση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών προκάλεσε η παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όπω ενημερώθηκα από δημοσιογραφικέ πληροφορίε. Το περιεχόμενο των οποίων αδυνατόν να πιστέψει, ο κύριο Υπουργό προέβησε πειθαρχική δίωξή μου, αναφέρεται σε δήλωση. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο καθηγητή και υπουργό παιδεία κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για την υψηλή τιμή που μου έκανε να με παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Άλλωστε, την παραπομπή μου αυτή απεργάζονται καιρό τώρα κύκλοι που επιδιώκουν τη διάλυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ελάχιστε είναι πλέον οι πιθανότητε στο μεταξύ να σωθεί το εξάμεινο στο Πανεπιστημίο Αθηνών μετά την νέα απεργία που κήρυξαν για την προσοχή Τετάρτη και Πέμπτη οι διοικητικοί υπάλληλοι. 48 ώρε απεργία κήρυξαν και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με υπαλλήλου που συμμετείχαν στη συνάντηση, ο Υπουργό διαβεβαίωσε ότι δεν θα απολυθεί κανένα υπάλληλο, ότι θα γυρίσουν όλοι στην εργασία τους με το 75% του μισθού του όσοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και ότι το υπόλοιπο 25% θα εξασφαλιστεί από πόρου του Ιδρύματο.